Κύριε Βαρουφάκη, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα, είμαι πάρα πολύ καλά εδώ στο Βόλο. Ήταν πάρα πολύ όμορφα χθες το βράδυ. Συναντήσαμε κόσμο εδώ στο Βόλο. Είχαμε την εκδήλωσή μας. Πήραμε έτσι κάποιες ενέσεις τονωτικές. Τώρα, σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι το Μέρα 25, διανθισμένο όμως ως ανατρεπτική αριστερά, ως ενωτική πρωτοβουλία. Ανατρεπτική. Πώς είναι τα πράγματα? Ανατρεπτική αριστερά. Ανατρεπτική οικολογική. Οικολογική πάντα, ναι. Οπότε Μέρα 25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Δηλαδή, εκτός από το Μέρα 25, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βλέπω. Του ΣΥΡΙΖΑ του 14, του 15 δίπλα σας. Και όχι μόνο. Έχουμε ανθρώπους με τους οποίους βρέθηκα στην κυβέρνηση μαζί. Έχουμε ένα ευρωψηφοδέλτιο που, αν το κοιτάξετε, θα εντυπωσιαστείτε, φαντάζομαι, γιατί είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Έχουμε πάνω από 10 καθηγητές πανεπιστημίου στους 40. Έχουμε σημαντικούς μουσικούς, αλλά καλής ποιότητας μουσικούς, όπως η καταπληκτική πασιονάρια του ελληνικού τραγουδιού, η Νένα Βενετζάνου, που μου έκανε πολύ μεγάλη τιμή που δέχτηκε την πρόσκληση να είναι στο ψηφοδέλτιο. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Έχουμε τον Γιώργο Χανιώτη, τον ηθοποιό. Αλλά δεν πηγαίνουμε, ξέρετε, έτσι σαν προσωπικότητες για να απλά αρπάξουμε την ψήφο του κόσμου να πάμε στην Ευρωβουλή. Όταν μιλάμε για οικολογική αριστερά, για ανατρεπτική οικολογική αριστερά, το εννοούμε, γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεν ανατρέψουμε αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την Ήπειρο, δεν θα έχουμε μέλλον ούτε ως χώρα, ούτε ως Ήπειρος, ούτε ως ανθρωπότητα, ούτε ως φύση, που λέει λατείται αυτή τη στιγμή υπό τις τυμπανοκρισίες της δίθεν πράσινης μετάβασης, των πράσινων αναλόγων, όπως λέμε εμείς. Να τα δούμε όλα. Να μιλήσουμε πρώτα λίγο για το σχήμα αυτό, το οποίο δεν είναι μόνο το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Υπάρχουν και άλλα στελέχη, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, οι περισσότεροι τουλάχιστον, κάπου κάποια στιγμή έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, κινήθηκαν διαφορετικά και τώρα προσπαθείτε να κάνετε κάτι πιο ενωτικό. Ακριβώς, και το ονομάζουμε ενωτική πρωτοβουλία. Εδώ και 3 χρόνια του προσπαθούμε Μέρα 25. Ανοίξαμε την αγκαλιά μας, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από μένα, ότι η αριστερά έχει μια τάση αυτοκαταστροφική, διασπαστική, όλοι μισούν όλους. Και το τελευταίο το οποίο μας απασχολεί σε τελική ανάλυση ως αριστερά, λόγω αυτής της εσωστρέφειας, είναι να αλλάξουμε τον κόσμο. Εμείς αποφασίσαμε να το αλλάξουμε αυτό, να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Εδώ και 2-3 χρόνια κάναμε ένα κάλεσμα ευρύ πριν από τις εκλογές. Κάποιοι ήρθαν, κάποιοι δεν ήρθαν. Τώρα έχουμε τους ανθρώπους της Λαϊκής Ενότητας. Έχουμε τον Κώστα Λεπαπίτσα, που νομίζω ότι φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας. Η Λαϊκή Ενότητα του Λαφαζάνη, λοιπόν, έχει κινηθεί μαζί σας. Όχι, ο Λαφαζάνης όχι σε καμία περίπτωση. Ναι. Ρωτήστε τον, θα σας μιλήσει με τα χειρότερα λόγια για μας. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε ανθρώπους. Ας πούμε ένα κομμάτι της Λαϊκής από το οικολογικό κίνημα, που δεν είχαν καμία σχέση με την αριστερά στο παρελθόν. Και εδώ στο Βόλο, από τις Αγιάτες. Έχουμε τη συμπρόεδρο του, αν θυμάστε, του κόμματος των πράσινων οικολόγων, των οικολόγων πράσινων που είχαν μπει και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή το 2009. Έχουμε τον Τέλη Τίμπα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στα ζητήματα της πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης, είναι κινηματικός άνθρωπος που δεν είχε ενταχθεί ποτέ σε κόμμα της αριστεράς. Έχουμε τον Χρήστο Λάσκο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν είχε ξανακατέβει ποτέ σε κομματικό μηχανισμό. Άρα δεν είναι απλά το Μέρα 25, η ΛΑΕ και κάποιες άλλες οργανώσεις. Υπάρχει μια βεντάλια από προοδευτικούς ανθρώπους, καταξιωμένους στον χώρο τους, ριζοσπάστες, οικολόγους, φεμινίστριες. Έχουμε την Μπάλα Ρεβενιώτη, που έχει, αν θέλετε, γράψει ιστορία στο κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ. Είναι πραγματικά μια ενωτική πρωτοβουλία, η οποία ξεπερνάει τα στέγανα κάποιων κομματικών μηχανισμών. Ωραία. Και ρωτάει λοιπόν ο πολίτης, και τι ζητάει ο κύριος Βαρουφάκης τώρα, να εκλεγεί, να πάει στην Ευρωβουλή για να μας πει να βγούμε από το ευρώ? Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό δεν είναι θέμα της Ευρωβουλής. Μια τέτοια συζήτηση. Αν θέλετε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση για βουλευτικές εκλογές, να την κάνουμε. Γιατί σε αυτή τη χώρα το ευρώ έχει γίνει ένα φετίχ, τέλος πάντων, κάτω από το οποίο δικαιολογούνται τα δικαιολόγητα, η λαιλασία των ανθρώπων. Στο Ευρωκοινοβούλιο. Καταρχάς, όποιος σας πει, περάσει εδώ από αυτήν την εκπομπή ή τον δείτε σε άλλα κανάλια, να σας λέει ψηφίστε με να πάω στην Ευρωβουλή να φτιάξω τον κόσμο για εσάς. Να νομοθετήσω καλά στην Ευρωβουλή για να φτιάξω τη ζωή σας. Όποιος σας πει κάτι τέτοιο, είτε λέει ψέματα στον εαυτό του, είτε λέει ψέματα σε εσάς. Γιατί η Ευρωβουλή δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι πραγματική βουλή. Είναι η μοναδική βουλή στην ιστορία της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να νομοθετήσει. Έρχεται από πάνω το φερμάνι από το Συμβούλιο Κορυφής ή από την Κομισιόν
Και όπως παλιά στο ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης, στην Κεντρική Επιτροπή σηκώνανε την κάρτα ναι, όχι, έτσι γίνεται και στην Ευρωβουλή. Δεν έχει αρμοδιότητα. Οπότε, γιατί να μας ψηφίσετε? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεσμευόμαστε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη θέση εκεί για να αντλούμε πληροφορίες για το τι σχεδιάζουν για σας, εναντίον σας, πίσω από την πλάτη σας, στο όνομά σας. Εδώ στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στη Θράκη. Και θα σας τις δώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Εσωτερική πληροφόρηση, όπως για παράδειγμα το LNG εδώ στο λιμάνι του Βόλου. Όπως για παράδειγμα τι γίνεται με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Πώς προχωράνε, γιατί έχει 45.000 λομπίστες, ξέρετε, 45.000 άνθρωποι που πληρώνονται από αρπακτικά για να αλληλεγγύσουν εσάς. Εμείς θα αντλήσουμε πληροφορίες και θα σας τις δώσουμε. Γιατί η δική σας γνώση είναι η δική σας δύναμη εδώ στο Βόλο, εδώ στη Μαγνησία, στην Ελλάδα ολόκληρη. Ένα αυτό δεσμευόμαστε να κάνουμε. Το δεύτερο που δεσμευόμαστε να κάνουμε, και νομίζω ότι αυτό κάποιο από εμάς το έχουμε αποδείξει, όλοι και οι 42 νομίζω, ότι μπορούμε να σταθούμε όρθιοι μέσα στην ολομέλεια της Ευρωβουλής και να τους ξεμπροστιάσουμε, να τους εξευθελίσουμε. Να κοιτάξουμε στα μάτια την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ρωτήσετε. Ποιος μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και να την κάνει να χάσει την ηρεμία της? Μία κυρία η οποία είναι διεφθαρμένη, είναι μία αποτυχημένη τέτοια υπουργός άμυνας της κυρίας Μέρκελ, η οποία κυρία Μέρκελ ήθελε να την ξεφορτωθεί, δεν την ήθελε στο Βερολίνο και την έστειλε να είναι πρόεδρος της Κομισιόν. Είναι γενοκτόνος, η μήτρελη υποστηρίχτρια τη γενοκτονία του Ισραήλ. Σα θυμίζω ότι πήγε χωρίς να έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα, χωρίς να την έχει εξουσιοδοτήσει ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε εσείς, ούτε κανένας. Πήγε και στάθηκε μπροστά στα τάγκ του Ισραηλινού στρατού, λίγο πριν μπουκάρουν στην Γάζα, και έκανε selfies με τους στρατιώτες. Εκ μέρους σας, ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή που αν εκλέξετε στο Ευρωκοινοβούλιο θα σταθεί μπροστά στην κυρία φον ντερ Λάιεν και θα την αναγκάσει να ρίξει τη μάσκα της? Να πάμε τώρα στο 15, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα δεν έχει τη δυναμική που είχε τα προηγούμενα χρόνια σε καμία περίπτωση. Ουσιαστικά το στοίχημα χάθηκε τότε. Mm-hmm. Νομίζω ότι τώρα πλέον όλοι συμφωνούν σε αυτό. Να δούμε τι έπρεπε να γίνει τότε και γιατί η δική σας επιλογή ήταν ορθότερη. Με ποια έννοια το λέω? Αυτή την ώρα η χώρα έχει μια σχετική σταθερότητα, χρωστάμε μεν, αλλά δεν είμαστε σε κίνδυνο δημοσιονομικό ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Γιατί η δική σας λύση θα ήταν πιο αποτελεσματική? Συγγνώμη που γελάω, αλλά μου ακούγεται αστείο. Γιατί ξέρετε, η σταθερότητα η οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η σταθερότητα που έχει ένας ασθενής σε κόμμα. Γιατί ένας ασθενής σε κομματώδη κατάσταση είναι σταθερός. Έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν είναι λόγος για να γιορτάζουν οι συγγενείς του ότι πάει καλά. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα όπου έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Λονδίνου. Το 80% του λαού είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Δεν βγαίνουν, όχι δεν βγάζουν το μήνα, τη εβδομάδα δεν βγάζουν. Έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε 1.095.000, μετρημένα από χτες, 1.095.000 ακίνητα, σπίτια και μικρομάγαζα, τα οποία είναι στο σφυρί, τα οποία ανήκουν σε αρπακτικά ταμεία, με έδρα τον Delaware, τραπεζικό λογαριασμό στα Cayman Islands, για σκεφτείτε το αυτό. Έχεις εσύ ένα δάνειο 100.000, δεν μπορείς να το αποπληρώσεις. Γιατί έχεις χάσει ένα κομμάτι του τζίρου σου, έχεις χάσει τους μισθούς σου, δεν έχει σημασία. Δεν μπορείς να το πουλήσεις κιόλας γιατί δεν πουλιέται σε αυτά τα χρήματα για να ξεσχαρτάρεις. Και έρχεται το αρπακτικό ταμείο, το αγοράζει αυτό το δάνειο σου με 5.000. Έχει δώσει 5 για να αγοράσει το δικαίωμα να σου απαιτεί 100. Αν αυτό το σπίτι το βγάλει στο σφυρί 50, 60, έχει βάλει 5 και έχει βγάλει 50. Για σκεφτείτε το ποσοστό κέρδους. Και ξέρετε, αυτά τα χρήματα θα τα βγάλει νομίμως στα Cayman Islands. Δεν είναι παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος. Του έχουμε δώσει το δικαίωμα. Η Τρόικα μας επέβαινε. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν είναι αυτή την ιστορία. Δεν έχει τελειώσει. Συγγνώμη, έχετε απόλυτο άδικο. Δεν είναι ότι έγινε, έγινε. 1.000.000 ακίνητα θα, ότι είναι μιλάτε το παρελθόν, θα βγουν εκτός Ελλάδας. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για 65 δισεκατομμύρια, τα οποία θα φύγουν από την Ελλάδα. Κάποτε υπήρχαν και ολιγάρχες, υπήρχαν και εκμεταλλευτές. Σου παίρνανε κάποια χρήματα. Πήγανε και τα τρώνε στα μπουζούκια. Κυκλοφορούσε το χρήμα στην αγορά. Τώρα θα πάνε στα Cayman Islands, καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό θα γίνει σε μια χώρα, τη οποία η αγοραστική δύναμη έχει συγκροτηθεί στο τίποτα.
στο τίποτα. Ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης το παραδέχεται αυτό. Σε εκείνη την κατάπτυστη επιστολή του στην κυρία Φορτελάγεν, που πάει να περάσει το φταίξιμο στην κυρία Φορτελάγεν, η οποία μετά το περνάει στον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος το ξαναπερνάει στην κυρία Φορτελάγεν, γιατί αυτό το πινκ-πονκ του έσχους γίνεται. Έτσι, αυτά είναι πράγματα που θα γίνουν. Ο λόγος που εγώ δεν υπέγραφα το μνημόνιο ποιος ήταν. Ότι δεν ήταν βιώσιμο. Ότι αυτή η χώρα καταδικαζόταν στην ερημοποίηση. Και αυτό παρατηρούμε τώρα. Μας λένε ότι λίγο τα κόκκινα δάνεια, τα πιο πολλά είναι σε ρύθμιση και σιγά σιγά μειώνονται. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάτσω και να ακούω πράγματα τα οποία είναι λάθος. Ότι περιορίζεται ο κίνδυνος διαρκώς. Γιατί περιορίζεται ο κίνδυνος? Έχουμε φτάσει στα 408 δισεκατομμύρια χρέος. Το γεγονός ότι σου λένε, ωραία, θα σου δίνω να μου δίνεις. Και αυτό αυξάνει το χρέος, δεν περιορίζεται, αυξάνεται το χρέος. Αλλά υπό ποιους όρους όμως, στο ρυθμίζουν. Έτσι, δεν στο διαγράφουν. Και το πληρώνεις για τα επόμενα 50 χρόνια. Και αυξάνεται. Αλλά υπό ποιους όρους? Υπό τους όρους που καταδικάζουν τα παιδιά σου να πρέπει να φύγουν από τη χώρα ή να μείνουν στη χώρα με σκυμμένο το κεφάλι. Παράδειγμα, ένας όρος, το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, κάθε φορά που ανοίγεις το λογαριασμό της ΔΕΗ, αντιμετωπίζει μια λεγασία της ΤΕΟΣ ΔΕΗ. Έχεις 5 ολιγάρχες. Οι οποίοι, ρωτήστε του, στον κύριο Μητυλινέο, ρωτήστε τον, ποια είναι τα ποσοστά σου κέρδου σου τα τελευταία 2 χρόνια, εδώ που ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Ο κύριος Μητυλινέος θριαμβολογεί, και ο κύριος Περιστέρης και ο κύριος Βαρτινογιάννης, όλοι αυτοί οι ολιγάρχες, στους οποίους δώσαμε τα κομμάτια της ΔΕΗ, αφού έσπασε μετά το 2015, ήταν ένας από τους λόγους που δεν υπέγραφα εκείνο το απαράδεκτο μνημόνιο. Έτσι. Οι ίδιοι ζητοκραυγάζουν και θριαμβολογούν για τα ποσοστά κέρδους. Γιατί κερδίζουν? Η λύση δεν σπουδαίο. Είναι να υπάρχουν εταιρείες βάζουν... και να έχουμε ανταγωνισμό στην αγορά. Ποια είναι η λύση? Μα δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός στην αγορά. Ακούστε με. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Υπάρχει το χρηματιστήριο ενέργειας. Έχετε ακούσει εσείς κανένα χρηματιστήριο με 5? Όταν 5 μαζεύονται σε ένα χρηματιστήριο, ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Καφενείο. Δεν είναι χρηματιστήριο. Τα βρίσκουν μεταξύ του καρτέλι. Έχεις και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος σας κοροϊδεύει, γιατί λέει ότι τους παίρνει χρήματα για τα υπερβάλλοντα κέρδη των παραγωγών. Το κάνει. Είναι αλήθεια αυτό. Ξέρετε όμως τι τα κάνετε αυτά τα χρήματα? Τα δίνει στους παρόχους. Ποιοι είναι οι παρόχοι? Είναι οι ίδιοι με τους παραγωγούς. Δηλαδή παίρνει χρήματα από τη μία τσέπη του κυρίου Μητυλινέου και τα βάζει στην άλλη τσέπη του κυρίου Μητυλινέου. Αυτό δεν είναι αγορά. Ξέρετε τι είναι αυτό? Μαφία. Η ίδια μαφία η οποία έχει τα κανάλια των Αθηνών. Είμαστε μια χώρα χωρίς ανταγωνισμό, χωρίς αγορά, χωρίς επενδύσεις, χωρίς δημοκρατία, χωρίς ενημέρωση. Αυτό κατέληξε. Ωραία, να γίνει. Καρτέλ λοιπόν. Τι κάνεις, γυρνάς πίσω στο κρατικό μονοπόλιο ή δημιουργείς συνθήκες ανταγωνισμού? Καταπληκτικό ήταν το κρατικό μονοπόλιο. Δεν ήταν πάρα πολύ ωραία όταν είχαμε τη ΔΕΗ μας. Και ποιος την έφτιαξε τη ΔΕΗ? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν ήταν και καμιά κομμουνιστική δημιουργία η ΔΕΗ. Έτσι. Μακάρι να μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω στο κρατικό μονοπόλιο. Όμως, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνεις χωρίς να φτάσεις εκεί. Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα? Ένας νόμος πάρα πολύ σύντομος, ο οποίος να λέει ότι απαγορεύεται, μπαίνει ένα πλαφόν, στη τιμή της γενικής να ξεπερνάει 5% τη μέση διατίμηση. Πώς θα σας φαινόταν αυτό? Γιατί θα ήταν τόσο ριζοσπαστικό αυτό? Θα μπορούσε να γίνει χτες, θα είχατε γλιτώσει δισεκατομμύρια. Θα είχαμε γλιτώσει στο δημόσιο προϋπολογισμό δισεκατομμύρια, γιατί όλες αυτές οι επιδοτήσεις που σας δίνουν, τις δανείζονται τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Θα τα πληρώνουν για πάντα. Για να τα παίρνει ο Μητυλινέος και ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης και ο Περιστέρης. Αυτή δεν είναι χώρα. Δεν είναι ούτε καπιταλισμός, ούτε όλος αγορά. Όλος ο δυτικός κόσμος έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος εδώ. Η υπογραφή αυτών των μνημονίων κατέστησαν την Ελλάδα ιδιαίτερα διαφορετική χώρα και δυστοπική χώρα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, στην Πορτογαλία. Δεν το δέχτηκαν αυτό. Και ο κόσμος δεν πλήρωσε φουσκωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Γαλλία, ο Μακρόν έκανε το ίδιο. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώστε μου μια λύση, γιατί καταλαβαίνετε στις εκλογές. Ένα πλαφόν. Πώς σας φαίνεται? Διατίμηση λοιπόν. Βεβαίως. Ναι. Γιατί όχι? Όταν έχεις μονοπόλιο. Και όταν έχεις καρτέλ, αν οι εταιρείες που παράγουν κλείσουν, τι κάνουμε? Δεν θα κλείσουν. Ας κλείσουν. Μακάρι να κλείσουν. Ναι. Να τις πάρουμε, να τις λειτουργούμε εμείς. Όπως λειτουργούσαμε πριν τις πάρουν εκείνοι οι κύριοι.
χρειάζεστε εσείς τη CVC για να λειτουργεί τα υδροελεκτρικά έργα τα οποία έφτιαξε ο ελληνικός λαός υπό το κρατικό μονοπόλιο που λέτε, συντοπίτε την CVC. Είναι μια μαφία στο Λονδίνο, η οποία δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ηλεκτρική ενέργεια, ούτε με την υγεία, ούτε με την παιδεία. Το ξέρετε, η CVC έχει πάρει τα μεγάλα νοσοκομεία, έχει πάρει τη ΔΕΗ και τώρα φτιάχνει και ιατρική σχολή για να ταΐζει με δίθεν γιατρούς τα νοσοκομεία της. Λοιπόν, αυτή η CVC, η οποία δεν είχε στον ήλιο μοίρα μέχρι πριν από 5 χρόνια, ήρθε και της δώσανε τη ΔΕΗ και τρέχει τα υδροελεκτρικά έργα. Ακούστε τι γίνεται, γιατί πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός αυτό. Έχει τη ΔΕΗ την οποία εμείς φτιάξαμε. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΕΡΕ, Ένωση Κέντρου. Από το 1958 χτίζεται αυτό το δημόσιο κατασκεύασμα που λέγεται ΔΕΗ. Βρέχει, μπαίνει το νερό μέσα στις τουρμπίνες, στα υδροελεκτρικά μας έργα, παράγει ηλεκτρική ενέργεια με μηδενικό κόστος, αλλά με μηδενικό κόστος για τη CVC, και η CVC σας το πουλάει εσάς σαν να έχει παραχθεί από το πιο ακριβό υγροποιημένο φυσικό αέριο που ήρθε από το Τέξας. Αν αυτό δεν λέγεται κλοπή, τι λέγεται? Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Μητσοτάκη να το λέει αυτό? Έχετε ακούσει εσείς τα τρία Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Κασελάκη, του κυρίου Χαρίτση, να λένε κάτι τέτοιο? Όχι, γιατί όλοι τα ψηφίσανε. Γιατί όλοι είναι στη δούλεψη αυτού του καρτέλ των 5 ανθρώπων με τα κανάλια. Γι' αυτό είμαστε στο ΜΕΘΑ25, μας δαιμονοποιούν αυτά τα κανάλια. Και είτε μας αποκλείουν, είτε μας στιγματίζουν. Αλλά γι' αυτό είναι, αυτό είναι το καλό, η άγρια ομορφιά των εκλογών, ότι έρχεται και μια στιγμή, λίγο πριν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, που μπορεί να ακουστεί αυτή η φωνή, έστω και αμυδρά, για να σας πει αυτό που γίνεται. Και ας σηκωθεί κάποιος να αμφισβητήσει οτιδήποτε από αυτά που σας είπα τώρα. Είναι ή δεν είναι μηδενικό το κόστος στα ευρωεκλογικά έργα? Ήταν αμφισβήτηση για σας σημαντική. Ποια? Το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ήταν αμφισβήτηση. Ήταν μια συντριπτική ήττα. Μια συντριπτική ήττα. Κάναμε και εμείς λάθη, αλλά να σας θυμίσω ότι ο κ. Μαρινάκης με το «έτσι θέλω» αποφάσισε ότι εγώ, ο Κλεώνας Γρηγοριάδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜΕΡΑ25, κανένας από εμάς δεν είχε το δικαίωμα να εμφανιστεί στο κανάλι του προεκλογικά, δηλαδή καταστρατήγησαν και την εκλογική νομοθεσία, γιατί ήμασταν κοινοβουλευτικό κόμμα. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Αλαφούζος τόλμησε να μηνύσει τον Κλεώνα Γρηγοριάδη. Γιατί είπε την αλήθεια από το βήμα της Βουλής. Έχετε ακούσει εσείς κάποια χώρα της Ευρώπης όπου βουλευτής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να μηνύεται από ολιγάρχη επειδή τόλμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να πει την αλήθεια? Είπε την αλήθεια για τον Αλαφούζο. Είπε ότι την ώρα που ο Σκάι γιορτάζει και θριαμβολογεί για τον Ζελένσκι και για την Ουκρανία, δικαίωμά του είναι. Κάτι δικαίωμα και μπορεί να έχει και δίκιο, δεν λέω. Δεν κάνω συζήτηση για την Ουκρανία. Αλλά την ώρα που ο Σκάι του Αλαφούζου θριαμβολογεί Ουκρανία για ξερό ψωμί, την ίδια ώρα τα τάνκερ του Αλαφούζου μεταφέρουν το πετρέλαιο του Πουτίν. Το οποίο είναι η πιο τοξική υποκρισία που μπορεί να φανταστεί κανένας. Και το είπε ο Κλέωνας Γρηγοριάδης στη Βουλή αυτό, και αυτή τη στιγμή θα χάσει το σπίτι του. Γιατί ο Αλαφούζος έχει τη δύναμη να τον πάει στα δικαστήρια για να κερδίσει. Αυτό κάνουμε εμείς στο ΜΕΡΑ25. Τους ενοχλούμε. Γι' αυτό μας διώκουν. Εμένα απαγόρευσαν την είσοδο μου στη Γερμανία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαγορευτεί η είσοδος πολίτη μέλους χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τολμήσαμε ως ΜΕΡΑ25 να... Καταρχάς, έχει σημασία να το πω αυτό, υπάρχει και ΜΕΡΑ25 Γερμανίας και ΜΕΡΑ25 Ιταλίας και κατεβαίνουμε στις εκλογές με τους Γερμανούς συναδέλφους μας, Ιταλούς. Τολμήσαμε με Εβραίους συναδέλφους μας στο Βερολίνο να συγκαλέσουμε ένα συνέδριο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και απαγόρευσαν σε μένα να πάω. Είναι τιμή μου όλα αυτά, όπως και το μίσος των ολιγαρχών εδώ. Αυτή τη σκέψη, την αριστερή, εντελώς ανατρεπτική σκέψη, λογική, την είχατε συζητήσει με τον Τσίπρα? Του είχατε πει ποιος είναι ο Βαρουφάκης και ποια είναι η άποψή του πριν πάρετε την εξουσία το 2014-2015? Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπω ότι σας ενδιαφέρει, έχετε απέναντί σας... Μα η πρώτη, και δεν ξέρω, θα συμφωνήσετε μαζί. Να τελειώσει την πρότασή μου. Θα το μου θέσατε καλά ένα ερώτημα. Αυτό το οποίο που το θα σας πω τώρα είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, όμως θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Δεν είχε άλλη ευκαιρία από τη μεταπολίτευση και ωραία, μετά. Αυτή ήταν. Επιτρέψτε μου όμως. Βέβαια σας επιτρέψτε μου να σας πω. Εννοείται. Έχετε ένα ερώτημα καυτό και δεν είστε μόνος. Δημοσιογράφοι σε όλη την επικράτεια, συνάδελφοί σας, μου θέτουν αυτό το ερώτημα 8 χρόνια τώρα. Λοιπόν, εγώ κακομοίρης, έχω γράψει ένα βιβλίο στο οποίο το έχω απαντήσει όλα αυτά. Ένα βιβλίο το οποίο έχει μεταφραστεί 35 γλώσσες και έχει best seller παντού. Στην Ελλάδα οι δημοσιογράφοι δεν το διαβάζουν. Δεν θέλουν την απάντηση στο ερώτημά σας. Οπότε αυτό δεν είναι προσωπική έγκληση. Ναι, αλλά δεν έχει όμως σημασία. Ότι κανένας.
μιλάνε για τα Eurogroup και το τι έκανα στα Eurogroup. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 έχουμε αναρτήσει τις μαγνητοφωνήσεις των Eurogroup. Και κανένας από εσάς, τους δημοσιογράφους, και μην μιλάω προσωπικά τώρα, δεν έκανε να τις ακούσει. Για να δείτε, όχι τι είπε ο Βαρουφάκης, ότι είπε. Τι είπε ο Βαρουφάκης μέχρι εκεί, τι είπε ο Σόιμπλε μέσα εκεί. Τώρα, να σας απαντήσω και το ρήμα σας, γιατί εγώ δεν είπε, φεύγω εγώ ποτέ. Βεβαίως, ήταν ο όρος ο δικός μου στον Αλέξ Τσίπρα για να λάβω το Υπουργείο Οικονομικών, η πλήρης συμφωνία σε όλα αυτά τα οποία όχι μόνο θα λέγαμε, αλλά και θα κάναμε. Καθίσατε, αναλύσατε, συζητήσατε. Θα σας παραδέψω στο βιβλίο με κουβεντιάσατε. Τώρα, γιατί είναι και δελτίο ειδήσεων. Διαβάστε το βιβλίο, θα ακούσετε, θα δείτε σε πλήρη στο ανάπτυξη. Στο δελτίο ειδήσεων δεν μπορούμε να διαβάσουμε το βιβλίο, γι' αυτό σας έχουμε εδώ σήμερα. Δεν θα δεχόμουν ποτέ το Υπουργείο Οικονομικών αν δεν είχαμε, όπως είπατε, καθίσει να συζητήσει όχι μόνο αυτά, αλλά είχα καταθέσει υπομνήματα μακροσκελέστατα και επιστημονικά για το τι έπρεπε να γίνει με το χρέος, τι έπρεπε να γίνει με τις τράπεζες, τι θα λέγαμε στον Ντράγκη αν μας απειλούσε όπως το έκανε με κλείσιμο των τραπεζών, πώς θα αποφεύγαμε το κλείσιμο των τραπεζών. Ποια ήταν τα όπλα μας για να μην κλείσουν οι τράπεζες, ποια ήταν τα όπλα μας σε περίπτωση που κλείνουν οι τράπεζες. Ο Λαπαδίτσας όμως έχει διαφορετική άποψη. Λέει λοιπόν ότι δεν γινότανε να είμαστε και στο ευρώ και να κάνουμε και την επανάστασή μας. Κοιτάξτε. Η επανάσταση αυτή που προτείνατε τότε σήμαινε έξοδο από το ευρώ. Μπορεί. Πολλοί το λένε αυτό. Και εγώ το έλεγα αυτό. Έλεγα το εξής, ότι μπορεί να χρειαστεί να βγούμε από το ευρώ. Θυμάστε το σύνθημα με το οποίο έχουμε κατέληξει την Ελλάδα το 2015. Και άλλο θα βγούμε. Όχι, το μπορεί να χρειαστεί. Ωραία. Ρωτάτε εμένα. Θέλετε να σας απαντήσω. Βέβαια. Καταρχάς, η ομορφιά της συνοδικής πρωτοβουλίας στο ΜΕΡΑ25, αναταπτική οικολογική αριστερά, και αυτό σημαίνει η νοτική πρωτοβουλία, είναι ότι έχουμε βρεθεί με ανθρώπους με τους οποίους δεν συμφωνούμε σε όλα. Μιλήσατε κι εσείς πριν για τη διάσπαση της αριστεράς. Πώς θα τα βρούμε για να κατέβουμε όλοι μαζί, αν δεν έχουμε ένα κοινό τόπο, στο πλαίσιο του οποίου βεβαίως θα έχουμε και διαφωνίες. Και με τον Κώστα Λαπαδίτσα έχω ακόμα κάποιες μικρές διαφωνίες. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι καθόταν εδώ ο Κώστας δεν θα διαφωνήσει με αυτά που σας λέω. Η δική μου θέση πάντοτε ήταν εξής. Το ζητούμενο από το 2010, από τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου μας έβαλε στη φυλακή του χρέους με τα μνημόνια το Μάιο του 2010, αν θυμάστε, με το Καστελόριζο. Το μεγάλο ζητούμενο ήταν το εξής. Τι κρίνουμε, και εδώ υπάρχει χώρος για διαφωνία μεταξύ μας. Τι κρίναμε και τι κρίνουμε ότι θα ήταν το χειρότερο που μπορεί να γίνει για τη χώρα. Κάποιοι, Παπανδρέου, Παπαδήμος, Σαμαράς και τελικά και ο Τσίπρας, θεώρησαν το χειρότερο που μπορεί να γίνει για τη χώρα είναι να βγούμε από το ευρώ. Εγώ δεν θεώρησα ότι το χειρότερο που μπορεί να γίνει για τη χώρα είναι να βγούμε από το ευρώ. Πάντοτε έλεγα από το 2010 και από τότε έγινε και γνωστός, αν θυμάστε, που έδινε στις τηλεοράσεις ως καθηγητής του Πανεπιστημίου τότε, απλά όχι ως πολιτικός. Έλεγα ότι το χειρότερο που μπορεί να γίνει στη χώρα είναι να μείνουμε στο ευρώ υπό συνθήκες μη βιώσιμες. Υπό συνθήκες συνεχούς ερημοποίησης αυτής της χώρας. Και έλεγα μάλιστα για το Κόσοβο. Και το Κόσοβο έχει ευρώ, αλλά είναι σε μια συνεχή αποτελμάτωση, δεν πρόκειται ποτέ να αναπτυχθεί, δεν το βοηθάει ότι είναι στο ευρώ. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, θέλεις να βγεις από το ευρώ? Όχι, δεν θέλεις. Αλλά τι φοβάσαι περισσότερο από το να βγεις από το ευρώ? Να μείνεις μέσα με 24% ΦΠΑ, με 100% προπληρωμή φόρου, με τους servicers να σου παίρνουν 1.095.000 ακίνητα για να βγάζουν τα χρήματα στα Cayman Islands. Οπότε η δική μου θέση ήταν η εξής. Εμείς έπρεπε να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, είτε είμαστε στο ευρώ είτε δεν είμαστε στο ευρώ. Να ρίξουμε το ΦΠΑ στο 15%, να γίνει βασικό βαρύ και βαθύ κούρεμα του χρέους, να υπάρξει ένα καθεστώς για τους μικρομεσαίους που να αναπνέουν, να έχουν μόνο 10% φόρο οι μικρομεσαίοι, ιδίως οι μικροί, 30% οι μεγάλοι, 10%. Αυτά είναι προαπαιτούμενες σε αυτή τη χώρα για να αναπνεύσει. Είτε έχεις ευρώ, είτε έχεις δολάριο, είτε έχεις δραχμή, είτε έχεις γεν. Οπότε η πρόταση δική μου είναι να κάνουμε αυτά. Και αν μας πετάγανε από το ευρώ, θα πορευτούμε χωρίς το ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα μας πετάγανε από το ευρώ γιατί θα τους κόστιζε πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Μάλιστα. Και θα χάνανε την Ιταλία. Και μετά θα κατέρευε το ευρώ. Δεν βλέπετε δηλαδή και τώρα που είμαστε και έχουμε την αίσθηση όλοι μας ότι πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Έχετε τέτοια αίσθηση εσείς? Γιατί εγώ μιλάω με ανθρώπους στον Βόλο που μου λένε χειρότερα. Δεν βλέπετε δηλαδή χειρότερα δεν είναι ποτέ τα να πράγματα. Βγαίνουμε από το Λούκι και ίσως κάποια στιγμή να σκάει κιόλας αυτό το πράγμα. Όχι, ξέρετε, υπάρχει κάτι χειρότερο που να σκάσει από την έκρηξη. Η αργή, αργόσυρτη συρρήκνωση. Το να συνειδητοποιήσεις κάποια στιγμή ότι δεν έχουν μείνει νέοι στην άνθρωποι μας σε αυτή τη χώρα. Το να συνειδητοποιήσεις αυτό που
Θα έπρεπε να έχουμε συνειδητοποιήσει. Το ότι έχουμε δημογραφικό είναι αυτό αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα τεράστιο. Έχουμε κάτι πολύ χειρότερο από δημογραφικό. Πέραν ότι έχουμε λίγες γεννήσεις, που πώς να μην έχουμε λίγες γεννήσεις όταν είναι οι άνθρωποι που μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν μπορούν να διοριστούν είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα, και αν διοριστούν παίρνουν 700 ευρώ και πάνε στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να πληρώσουν 50 ευρώ για ένα γάλα, ένα απορρυπαντικό, ούτε καν λάδι. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να κάνει οικογένεια έτσι. Αλλά το πρόβλημά μας είναι χειρότερο από το δημογραφικό. Όταν, να σας το πω διαφορετικά, σε ένα μισή μήνα θα αποφοιτήσουν από το πέμπτο έτος οι γιατροί μας από τις ιατρικές σχολές. Το ξέρει ότι το 60% θα φύγει στο εξωτερικό αμέσως. Αμέσως. Αυτό είναι δημογραφικό, δεν είναι δημογραφικό. Διώχνουμε τα παιδιά που έχουμε. Δεν είναι ότι γεννάμε αρκετά. Και αυτά που έχουμε και τα έχουμε σπουδάσει. Συμβαίνει, τα έχουμε κάνει γιατρούς, τα έχουμε κάνει μηχανικούς. Μπορεί να μην έχουν καν σπουδάσει, αλλά θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην αγροτική παραγωγή, στην τροφική παραγωγή, στην αλιευτική παραγωγή. Φεύγουν. Επειδή ταξιδεύω πάρα πολύ στον κόσμο, δεν υπάρχει γωνιά του κόσμου και από τις πιο περίεργες. Που να μην έχω πάει τα τελευταία 5, 6, 7, 8. Είναι θέμα, είναι θέμα αυτό. Και να μην έχω βρει νέους ανθρώπους δικούς μας, οι οποίοι λένε κάντε κάτι να γυρίσουμε πίσω. Συμβαίνει αλλά και άλλο αυτό δεν θα το κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ούτε τα τρία Πασόκ λέγοντας ναι σε όλα αυτά τα οποία έχουν διώξει τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Λείπουν γενιές στις επαρχιακές πόλεις όπως ο Βόλος, λείπουν 30 και 35. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μα σας λέω, οι μισοί γιατροί, το 60% των γιατρών θα φύγουν. των απόφοιτων της ιατρικής. Τι άλλο να σας πω. Γιατί ως χώρα έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα. Ως οικογένειες, σκεφτείτε όλες αυτές τις οικογένειες. Τι υστερήσεις πέρασαν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους να τα κάνουν γιατρίνες και γιατρούς. Και φεύγουν. Και θα πάνε να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Κίνα. Στην Κίνα. Στο Πακιστάν. Σοβαρολογώ αυτή τη στιγμή. Πηγαίνετε στο Πακιστάν, στα νοσοκομεία, θα δείτε Έλληνες γιατρούς. Μάλιστα. Λοιπόν, μέρα 25, ευρωεκλογές. Θα δούμε και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Εδώ είμαστε για να το αναλύσουμε στη συνέχεια. Υποθέτω έχετε περιοδίες τις επόμενες ημέρες. Ναι, βεβαίως. Τώρα θα πάω στη Λάρισα, μετά στην Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα. Στη Λάρισα σήμερα που είναι η συγκέντρωση, που είναι η. Θα σας γελάσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν τα θυμάμαι. Με πηγαίνουνε. Ωραία. Αλλά στο κέντρο. Κάπου εκεί, σε μια κεντρική πλατεία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρουφάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.